Απλά θέλω να καλέσω και μέσα από το τηλεοπτικό σας κανάλι όλους τους πολίτες, όλους τους συμπατριώτες, κάθε άνθρωπο να λάβει μέρος ενεργητικά σε αυτές τις εκδηλώσεις αγωνιστικής διεκδίκησης του Δήμου και κυρίως να δώσει το παρόν την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στην εκδήλωση, στην κινητοποίηση, σε αυτή την προσπάθεια έκφρασης, διεκδίκησης και διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Μεσολογίου. Μια σκέψη υπάρχει τώρα, έχει κουβεντιαστεί στο σχολικό χώρο με τους συναδέλφους, που είναι η εξής: αφού η οικόπεδο δεν βρίσκεται, χρήματα δεν υπάρχουν για αγορά οικοπέδου, μήπως θα μπορούσαμε να δούμε το υπάρχον οικόπεδο που είναι το σημερινό σχολείο και να γίνει ανέγερση ενός, να γίνει μια προσθήκη καθύψος και να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Γιατί θα κοστίσει και πολύ λιγότερο. Θα γλιτώσει η πολιτεία τα χρήματα από την αγορά του οικοπαίδου, τα οποία θα διαθέσει για την ενέγερση καθύψεως και να λυθεί οριστικά το θέμα. Αυτή η σκέψη υπάρχει, που νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε και αν μπορεί να προχωρήσει, να προχωρήσει. Ακριβώς μιλάμε, πρέπει να εκταμιευτεί γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ για την πληρωμή του συνόλου των αυτοκινήτων στο νομό Καρανίας. Σήμερα ερχόμαστε μετά από 40 χρόνια πάλι στην ίδια κατάσταση, αποφασίζουμε και διατάζουμε. Εδώ δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε, αποφασίζουμε και χωρίζουμε τους δύο κλάδους, του κλάδου των ταξί με το κλάδο του ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων. Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Στάρματα, στάρματα έμπρος στον αγώνα. Ευελπιστούμε η επόμενη συγκέντρωση να έχει απαρτία, ώστε και η Ναύπακτος να δώσει το δικό της ή δυνατό μήνυμα σε όλους εκείνους που αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς.